συνολάκι και ξεπετάγεται ένα χωριανί. Οπότε καταστρέφω κατευθείαν από τα πρώτα δευτερόλεπτα όλη την εικόνα, αλλά δεν πειράζει. Σήμερα έχουμε μια πολύ πολύ μικρή ταπεινή αλλαγή σκηνικού. Γιατί θέλω να κάνω ένα βίντεο αφιερωμένο στους άντρες, οπότε δεν ήθελα να υπάρχει φάτσα, κάρτα ή cake mousse εδώ πίσω και έβαλα τον Eminem. Προσπάθησα! Γιατί έχει συναυλία και θα πάω να τον εδώ στο Μιλάνο, ελπίζω, αν όλα πάνε καλά, κατευχή, ευλόγησον, λοιπόν, άσχετο. Οπότε γι' αυτό έχουμε τη μικρή αλλαγή, γιατί το βίντεο είναι αφιερωμένο στους άντρες. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάποια στυλιστικά tips που μπορούν να ακολουθήσουν οι άντρες και προσπάθησα να βρω tips που είναι σχετικά εύκολο να τα ακολουθήσει οποιοδήποτε. Δεν θα σας πω πράγματα πολύ grande που είναι λίγο δύσκολο να φορεθούν ή που θα μου πεις μου ορσή Βενετία που να πάω έτσι ντυμένο. Θα αναφέρω πράγματα που σχεδόν σίγουρα θέλω να πιστεύω έχουν όλοι λίγο πολύ στην καρδαρόμπα τους. Αυτά τα decibels τα καταλαβαίνουν μόνο σκύλοι. Να πω πριν ξεκινήσει το βίντεο ότι ο καθένας μπορεί να φοράει ό,τι θέλει, απλά δίνω κάποιες μικρές στυλιστικές προτάσεις. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε! Το πρώτο λοιπόν tip είναι να φοράτε ένα λευκό, μακρύ σχετικά t-shirt μέσα από footer. Είναι κάτι πάρα πολύ casual που μπορούν να το φορέσουν όλες οι ηλικίες και σχεδόν παντού εντός εισαγωγικών, σε casual καταστάσεις, στο σχολείο, για ένα καφέ, καταλαβαίνετε. Αλλά δίνει αυτή την αίσθηση ότι έχεις προσπαθήσει λίγο περισσότερο για το outfit σου και όταν φαίνεται αυτό εδώ το λίγο λευκό εδώ, είναι πάρα πολύ σικά. Ένα άλλο tip που καλός ή κακός έχει ενσωματωθεί αρκετά στην Ελλάδα, αλλά ίσως όχι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, είναι το σηκωμένο ρεβέρ. Αυτό που σηκώνουμε το τζιν κάτω-κάτω στον αστράγαλο, είναι πάρα πολύ εκλεπτισμένο. Δίνει την αίσθηση ότι έχουμε πιο ψηλά πόδια, γιατί λες, δεν του κάνει καν το παντελόνι, φαίνεται ο αστράγαλος. Σε κάνει και λίγο ψηλό, και σε άντρες και σε γυναίκες ισχύει αυτό. Αλλά στην Ελλάδα έχω δει ότι οι άντρες δεν το κάνουν πάρα πολύ σωστά, γιατί το σηκώνουν, δημιουργούνται αυτές οι ζάρες κάτω-κάτω, άρα έχουμε το αντίθετο αποτέλεσμα. Το πόδι φαίνεται πιο κοντό γιατί λες wow, κοίτα πόσο προεξέχει το παντελόνι. Ενώ μπορείς πολύ απλά να κόψεις 2-3 δάχτυλα από το παντελόνι με ένα ψαλίδι, δεν είναι κάτι. Σιγά μπορείς να το ζωγραφίσεις με ένα χάρακα για να είναι ίσια η γραμμή, άμα δεν είσαι σίγουρας. Απλά να το κόψεις λοιπόν και ύστερα να το γυρίσεις 2-3 φορές. Να πέφτει δηλαδή ωραία στο πόδι και να μην δημιουργεί αυτό το περίεργο τις ζάρες. Κάτι άλλο που είναι πάρα πολύ της μόδας φέτος κυρίως, ίσως το έφερε ο Kanye στη μόδα, είναι το box fit jumper. Box fit jumper είναι οι μπλούζες που έχουν αυτό το κόψιμο που είναι σαν τετράγωνο, δηλαδή πέφτει σε ίσια γραμμή, δεν είναι πιο στενό κάτω στη μέση, άρα δημιουργεί την εντύπωση ότι οι πλάτες σου είναι πολύ μεγάλες και οι πλάτες, γιατί έχουμε πολλές πλάτες, τα λαιμά μου πονάνε, πάμε πάλι. Δημιουργεί την αίσθηση κατευθείαν ότι έχεις γυμνασμένη πλάτη και θα καταλάβετε πάρα πολύ στις φωτογραφίες τι εννοώ και πώς φαίνεται. Σου δημιουργεί όντως μια πάρα πολύ ωραία σιλουέτα και νιώθω ότι σε αυτό το σημείο πολύ από εσάς θα κλείσετε το βίντεο. Αλλά να μιλήσουμε λίγο για τα ζιβάγκο. Γιατί δεν φοράτε ζιβάγκο? Είναι πάρα μα πάρα πολύ σεξι. Είναι τόσο εκλεπτισμένο και σε κάτω δίνει την εντύπωση ότι ρε παιδί μου, έχεις έρθει από το Παρίσι. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αλλά θα ήταν πάρα πολύ ωραίο για να φέρετε μια ισορροπία. Ακούω πολλούς άντρες να λένε ότι τα ζιβάγκο είναι για τους φλόρους. Όχι αγάπη μου, αν το φορέσεις με ένα γκρι ωραίο παντελόνι, μπορεί να είναι και καρό, ή με ένα απλό τζιν, αλλά να είναι το ζιβάγκο μαύρο ή μπορντό, σκούρες αποχρώσεις, και από πάνω να βάλεις ένα δερμάτινο τζάκετ, το οποίο δερμάτινο τζάκετ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει σε κάθε αντρική καρδαρόπα. Και αν βάλεις και ένα aviator γυαλί, αυτά τα αεροπορικά που λένε, είναι τέλειο, είναι badass. Badass. Μωρή βλάχα, πώς το είπες έτσι? Τα τελευταία χρόνια έχει έρθει πάρα πολύ στη μόδα το athleisure style, δηλαδή ο συνδυασμός κομψού και αθλητικού στυλ μαζί. Κάποιοι από εσάς μου έχετε στείλει μήνυμα στο Instagram και μου λέτε, ρε συμβαίνει, ρε συγκοπέλα μου, πώς μπορώ να φορέσω blazer χωρίς να είμαι σαν χαμπρός? Φούτερ! Ένα μαύρο παντελόνι, ένα μαύρο τζιν, καλύτερα σε στενή γραμμή, ώστε να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στον όγκο που έχει το φούτερ και το παντελόνι, να μην είναι όλα φαρδιά ή όλα πολύ στενά. Έχουμε λοιπόν μέχρι στιγμής μαύρο παντελόνι, γκρι φούτερ, αν βάλεις από μέσα και άσπρο t-shirt που σας είπα πριν, και από πάνω ένα απλό blazer. Blazer, όσοι δεν ξέρετε, είναι το σακάκι. Ένα τέτοιο outfit είναι επικό. Αν είσαι και στυλάρα τώρα και μπράβο σου γι' αυτό, μπορείς να το φορέσεις είτε με στρογγυλά είτε τετράγωνα γυαλιά που είναι πάρα πολύ της μόδας φέτος, ή και ακόμα καλύτερα με ένα καπελάκι του baseball. Το λατρεύω, ένα από τα καλύτερα outfit που μπορεί να κάνει ένας άντρας. Τώρα μπορεί να μου πεις εσύ, ρε συμβαίνει, τι μου λες τώρα για blazer και για καπαρτίνες και ιστορίες? Εμένα μου άρεσε να φοράω φόρμες. Οκ, και πάλι μπορείς να έχεις στυλ φορώντας φόρμες και δυστυχώς δεν το έχουν καταλάβει
πολύ αυτό. Βλέπω πολύ συχνά άντρες να φοράνε φόρμες, ξέρω εγώ, πορτοκαλί με μπλε φούτερ από πάνω. Και από τη μία λέω, οκ, εννοείται μπορείς να το κάνεις. Ό,τι θες μπορείς να φορέσεις. Αλλά αν θες να είσαι λίγο έτσι πιο προσεγμένος, μπορείς να φορέσεις καλύτερα φόρμες οι οποίες είναι σε ουδέτερες τις αποχρώσεις. Μπες, άσπρο, μαύρο, γκρι, είναι το καλύτερο. Κάποιοι σε αυτή τη φάση μπορεί να κριντζάρετε, αλλά θεωρώ ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο στυλάτο από ένα αντρικό outfit με πολύχρωμες κάλτσες. Δεν ξέρω γιατί δεν έχει γίνει πάρα πολύ trend στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό συνηθίζουν να φοράνε έντονα χρώματα στις κάλτσες. Για παράδειγμα, μπορείς να έχεις το πιο απλό outfit, ένα φουτεράκι άσπρο με τζιν και από κάτω να βάλεις πράσινες κάλτσες. Κατευθείαν δίνεις την αίσθηση και την εντύπωση ότι έχω βάλει σκέψη για το look μου, αγάπη μου. Δεν βγήκα έτσι. Προσωπικά μου αρέσει όταν το βλέπω σε ακόμη πιο εκλεπτισμένα outfits. Για παράδειγμα, ένα γκρι καρό παντελόνι. Καρό όπως αυτό εδώ. Με από πάνω ένα άσπρο που κάμισο σε στενή γραμμή. Γυρισμένα τα μανίκια, ένα ωραίο ρολόι, ένα μαύρο παλτό και ξαφνικά μπουμ! Μπλε κάλτσες με άσπρα sneakers. Και είναι τέλειο. Είναι σαν να λες, θα μπορούσα να είμαι blogger, αλλά δεν θέλω να τους πάρω τη δουλειά. Μία λέξη θα πω τώρα. Είναι πραγματικά από τα αγαπημένα μου στυλιστικά tips. Τυράντες. Sexy. Δεν θα προσπαθήσω καν να σε πείσω. Απλά πάρε τυράντες, είναι πάρα πολύ οικονομικές. Φόρεσε τις έξω με ένα στενό άσπρο t-shirt, μαύρο υφασμάτινο παντελόνι και Oxford παπούτσια, τα οποία είναι must have για όλους τους άντρες. Φόρεσε λοιπόν κάτι τέτοιο με μαύρες τυράντες ή καφέ τυράντες και θα είναι όλα τα βλέμματα πάνω σου. Οι γυναίκες θα είναι σε φάση damn, οι άντρες θα είναι σε φάση ωραίος, είσαι είδωλο. Σκέψου το, δοκίμασέ το. Πραγματικά δεν έχω δει άνθρωπο που να μην είναι υπέροχος με τυράντες. Και δεν είναι ανάγκη να το φορέσεις μόνο με μια μπέσκα παρτίνα που θα φαίνεται πάρα πολύ σοφιστική. Μπορείς να το βάλεις και με ένα φαρδί denim jacket που είναι πάρα πολύ της μόδας. Πιστέψτε με. Πιστέψτε με ρε παιδιά, δεν με ακούει κανείς. Σε αυτή τη φάση θα ήθελα να σας πω κάποια πάρα πολύ σύντομα, εύκολα tips τα οποία σίγουρα μπορείτε να ακολουθήσετε γιατί σίγουρα θα έχετε κάποια από αυτά στην καρνταρόμπα σας. Πρώτα απ' όλα, κασκόλ. Γιατί οι άντρες δεν φοράνε κασκόλ? Είναι μια τόσο μικρή λεπτομέρεια σε ένα look, αλλά δίνει τόσο ωραία αίσθηση ρε παιδί. Να ξέρετε, είναι πολύ της μόδας φέτος τα φουτεράκια και τα t-shirt με τα vintage logo. Τα layers πάντα δίνουν στυλ. Τα layers τι είναι? Όταν φοράμε πολλά ρούχα. Για παράδειγμα t-shirt, από πάνω φούτερ, από πάνω ένα ανοιχτό denim πουκάμισο, όπου εκεί θέλω να εστιάσω, και από πάνω ένα παλτό. Τι έχουμε? Έχουμε πολλά επίπεδα στα ρούχα. Layers. Αυτά τα layers είναι που δίνουν στυλ ρε παιδί μου. Μικρές λεπτομέρειες. Ένα ανοιχτό τζιν πουκάμισο. Ξέρω ότι οι περισσότεροι άντρες εκεί έξω έχουν σίγουρα στην καρνταρόπα τους ένα δερμάτινο jacket, όχι αληθινό δέρμα, σας παρακαλώ. Αλλά επίσης ξέρω ότι οι άντρες φοβούνται να φορέσουν λίγο χρώμα. Οπότε θα πρότεινα να μην φοβηθείτε να πάρετε ένα μπορντό δερμάτινο jacket, ένα σκούρο πράσινο ή ένα σκούρο μπλε. Τα χρώματα γενικά μπορούν κατευθείαν να δώσουν στυλ στο πιο απλό outfit. Γιατί? Γιατί υπάρχει χρώμα. Είναι στυλάτο, ρε παιδί μου, χωρίς καν να προσπαθείς. Άλλο πάρα πολύ σύντομο tip, όταν δεν ξέρετε τι να φορέσετε, φορέστε τα πάντα σε γκρι χρώμα, γιατί πολύ απλά το γκρι είναι το πιο σεκάτο χρώμα που υπάρχει στον κόσμο. Ένα απλό τζιν, γκρι παπούτσια ή άσπρα sneakers, γκρι φουτεράκι και από πάνω γκρι παλτό με γκρι κασκόλ. Το ξέρω, ακούγεται πάρα πολύ γκρι, αλλά δείτε στη φωτογραφία εδώ πώς το έκανε ο Κυριούλης να φαίνεται ωραίο. Και είναι και πάρα πολύ απλό, δεν μπορείς να μου πεις που θα βγω έτσι έξω. Παντού μπορείς να βγεις έτσι έξω. Κάτι που σίγουρα δεν το δοκιμάζουν πολύ από εσάς. Το ροζ είναι άπειρα σεξι στους άντρες γιατί βγάζει σιγουριά. Okay. Τελευταίο και ίσως πιο normal να πω σε αυτό το βίντεο, must have για όλους τους ανθρώπους εκεί έξω, άντρες, γυναίκες, είναι μια μπέσκα παρτίνα. Είναι το πιο διαχρονικό ρούχο που μπορείς να έχεις ποτέ στην καρταρόβα σου. Πρέπει να το αποκτήσεις. Κάνει όλα τα ρούχα να φαίνονται σικάτα και sexy και πολύ προσεγμένα και καθαρές γραμμές και τρελαίνομαι. Είναι τέλειο, είναι τέλειο. Απλά πρέπει να πάρετε μια μπέσκα παρτίνα. Είναι εκτόσεις, τρεχάτε χωριανοί να πάρετε μπες και παρτίνες, πάρτε τις όλες. Για αρχή αυτά τα tips ήθελα να πω, το ξέρω ότι είναι σχετικά basic, είναι πάρα πολύ βασικά αυτά που σας είπα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις σε ποιον θα φανούν χρήσιμα. Εάν σας άρεσε σαν ιδέα, μπορείτε να μου το πείτε κάτω στα σχόλια και να κάνουμε στυλιστικό Q&A για άντρες, γιατί μέχρι στιγμής έχω κάνει μόνο για γυναίκες. Αυτά τα λίγα λοιπόν από εμένα, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και εμείς θα το πούμε πολύ σύντομα. Μουα! Γεια σας! Knock, knock.